Αξέχαστες θα μείνουν οι διακοπές στην Κρήτη για μια τριμελής οικογένεια από τη Φιλανδία που τις τελευταίες ημέρες παραθερίζει στα Χανιά. Ο 53χρονος πατέρας μαζί με την 11χρονη κόρη του χθες το πρωί αναχώρησαν από τα Χανιά με σκοπό να μεταβούν στο Ρέθυμνο και από εκεί στον ορεινό όγκο του Ψιλορίτη για να κάνουν πεζοπορία. Όμως όσο η ώρα περνούσε και οι δύο τουρίστες δεν είχαν δώσει σημάδια ζωής, η σύζυγος του 53χρονου που είχε μείνει πίσω ανησύχησε και έτσι ενημέρωσε τον τουριστικό τους πράκτορα και εκείνος με τη σειρά του τις πυροσβεστικές αρχές του Ρεθύμνου. Το αποτέλεσμα ήταν να στηθεί άμεσα μια μεγάλη επιχείρηση από τα σωστικά συνεργεία για τον εντοπισμό και τη διάσωσή τους. Κάποια στιγμή, λόγω της πυκνής νεφώσεως, έχασαν τον προσανατολισμό τους και κατέστη αδύνατο να μπορέσουν να βρουν το μονοπάτι για να κατηφορήσουν πίσω. Στην επιχείρηση, πέρα από πυροσβέστες της υπηρεσίας του Ρεθύμνου, συμμετείχαν και δύο κλιμάκια της ΑΜΑΚ από το Ηράκλειο, δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας, εθελοντές σαμαρίτες καθώς και μέλη του Ορειβατικού Συλλόγου, όπου μετά από αρκετές ώρες πεζοπορίας στα βουνά του Ρεθύμνου, κατάφεραν και εντόπισαν μετά τα μεσάνυχτα σόου στους δύο λοδαπούς τουρίστες. Αρχικά τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο, ενώ στη συνέχεια αναχώρησαν για το ξενοδοχείο του στα Χανιά. Κινηθήκαμε από την πλευρά του Λάκου του Λιγερού και οι άλλοι κινήθηκαν από την πλευρά της Λοχριάς ούτως ώστε να συναντηθούν στον Ψιλορίτη. Μετά περίπου από 3 ώρες εντοπίστηκαν από άντρες της αστυνομικής διεύθυνσης Ρεθύμνου και ευτυχώς εντοπίστηκε ο πατέρας και το κορίτσι και είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Με αφορμή πάντως το χθεσινό περιστατικό και με δεδομένο ότι η πεζοπορία στα βουνά της Κρήτης είναι ένα από τα αγαπημένα σπόρ των αλλοδαπών επισκεπτών του νησιού, ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ρεθύμνου συμβουλεύει τους επίδοξους πεζοπόρους να ενημερώνονται καλά για τα χαρακτηριστικά του προορισμού στον οποίο θέλουν να κάνουν πεζοπορία, καθώς και για τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν. Επίσης, όπως λέει, δεν θα πρέπει ποτέ να ξεκινούν μόνοι τους για μια τέτοια αποστολή που τις περισσότερες φορές κρύβει κινδύνους και το κυριότερο να ενημερώνουν πάντα κάποιο τρίτο πρόσωπο για το πού σκοπεύουν να πάνε. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα από τους ανθρώπους που πολλές φορές έχουμε διασώσει πώς γίνεται τέτοιου είδους βουνά με όχι τόσο πολύ μεγάλο υψόμετρο να κρύβουν τόσο πολλούς κινδύνους. Και μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν γυρίσει όλο τον κόσμο και έχουν περιπατήσει, αναρριγηθεί σε μεγάλα παγκόσμια βουνά, έτσι, όπως είναι οι Άλπες κλπ. Καθοριστικό ρόλο επίσης παίζει ο απαραίτητος εξοπλισμός που θα πρέπει να έχουν μαζί τους οι πεζοπόροι, όπως για παράδειγμα το GPS, ενώ από το σακίδιό τους δεν θα πρέπει να λείπει το νερό, η ξηρά τροφή και ένα ζεστό πανοφόρι, καθώς θα τους βοηθήσει σε περίπτωση που αναγκαστούν να περάσουν κάπου τη νύχτα τους μέχρι να τους εντοπίσουν τα σωστικά συνεργεία.